Μας αξιώνει η χάρη του Θεού, αγαπητοί μου αδελφοί, να βρισκόμαστε για μια ακόμη φορά στον ιερό και πανσέβαστο αυτό χώρο για να αποδώσουμε την εποφυλωμένη τιμή στην Πάναγνω Μητέρα του Κυρίου μας, που είναι και η μητέρα όλων μας, η μητέρα όλου του κόσμου, η μητέρα όλων των χριστιανών, η μητέρα όλων των μοναχών και των αφιερωμένων εις τον Θεόν, η μητέρα όλων των πονεμένων, η μητέρα όλων των αρρώστων, η μητέρα όλων των αδικουμένων, όλων εκείνων που είναι σε θλίψεις και περιστάσεις. Είναι η μάνα μας την οποία καταφεύγουμε και να της πούμε τον πόνο μας, για να ζητήσουμε την προστασία της, για να χρησιμοποιήσουμε τη δύναμή της στον επουράνιο Θεό και Πατέρα, τη δύναμη της μεσητείας της, για να καλύψει εκείνη τη δική μας αδυναμία. Είναι το κάθημά μας. Είναι κάτι δικό μας. Ο Χριστός μας έγινε άνθρωπος και έγινε κάτι όμοιο με εμάς εκτός αμαρτίας. Εδανίστηκε σάρκα από τη σάρκα της Θεοτόκου, αλλά παρέμεινε ο Θεός, Θεός και άνθρωπος, αλλά ο Θεός. Παναγία μας δεν είναι ο Θεός που έγινε άνθρωπος. Είναι ο άνθρωπος που ευαρέστησε στον Θεό και που οι πατέρες της Εκκλησίας την είπαν Θεόν μετά τον Θεόν. Είναι η Θεοτόκος, είναι η πλατιτέρα των ουρανών, είναι η τιμιωτέρα των χερουβίν και των σεραφείμ, είναι όμως άνθρωπος. Είναι κάτι από αυτό που είμαστε κι εμείς. Και έτσι ακουμπάμε κοντά της. Με θάρρος καταφέρουμε σε εκείνη. Τη θεωρούμε πολύ κοντά μας. Και όταν έχουμε κάτι που μας βασανίζει, σ' αυτή προστρέχομαι. Και της λέμε, ουδείς προστρέχον επί σύ, κατησχημένος από σου εκπορεύεται. Κανείς από αυτούς που είναι πονεμένοι και τρέχουν κοντά σου, κανείς δεν φεύγει ντροπιασμένος, γιατί εσύ δέχεσαι και υποστηρίζεις τα αιτήματά μας. Και όταν θέλουμε να την κάμψουμε και όταν θέλουμε να κάμψουμε και την οργή του Θεού, όταν λοιπόν θέλουμε να κάμψουμε την οργή του Θεού και θέτουμε εις ενέργεια τη μεσητεία της Παναγίας μας, λέμε τον Θεό και εις την Θεοτόκο τα γνωστά εκείνα λόγια. Πολύ ισχύει δέησης μητρός προσευμένιον δεσπότου. Είμαι λοιπόν σήμερα εδώ στο σπίτι της, στο παλάτι της, για να δώσουμε την εποφυλωμένη τιμή, για να δώσουμε ένα σπασμό αγάπης και σεβασμού στην πανσεύμαστο εικόνα της. Είμαστε εδώ για να τιμήσουμε εκείνη που ετοίμησε το ανθρώπινο γένος. Εκείνη που όταν δέχτηκε το μήνυμα ότι θα γίνει η μητέρα του Θεού της, δεν είναι και άλλα λόγια να πει παρά αυτά που αρχίσα την ομιλία μου. Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριο. Ας δοξάσει, ας δοξάζει η ψυχή μου τον Κύριο. Εδώ λοιπόν σήμερα, για μια ακόμη φορά αγαπητοί μου αδελφοί, μικροί και μεγάλοι, δίκαιοι και άδικοι, αγιασμένοι και αμαρτωλοί, όλοι εδώ στο σπίτι της Παναγίας μας, για να ζητήσουμε τη χάρη της, για να πάρουμε την προστασία της. Σήμερα που ήρθατε στο ναό και στο μοναστήρι του Μεγάλου Σπηλαίου, θα προσέξατε ασφαλώς
μια καινοτομία που έκανε ο Άγιος Ηγούμενος με την έγκριση του ομιλούντος. Η ιερά εικόνα της Παναγίας μας έφυγε από τη γνωστή θέση της και τοποθετήθηκε εις τον πρόνο. Αυτό έχει κάποια σημασία. Δεν είναι μόνο για να διευκολύνει όλους μας στην ημέρα αυτή. Δεν είναι για να μεταφέρει τον θόρυβο και την ανησυχία έξω από το ναό, γιατί μικρός ο ναός και πολλοί οι προσκυνητές και είχαμε πάντοτε το πρόβλημα ο ένας να σπρώχνει τον άλλον για να μπορεί να φτάσει εδώ και να αποθέσει τον ασπασμό της ευλαβίας και της αγάπης του. Δεν είναι μόνο αυτό. Έχει κάνει σημασία αυτή η καινοτομία. Έχει σημασία να σας δείξει πρώτα-πρώτα πόσο μεγάλη η εικόνα είναι της Παναγίας μας. Για να την προσέξετε όταν θα ξαναπάτε μπροστά της. Κάπου εδώ σε αυτή την άκρη είναι η αδικημένη, χάνει, φαίνεται μικρή. Δείτε τι πόσο μεγάλη είναι η εικόνα της Παναγίας μας. Αλλά αν είναι μεγάλη σε διαστάσεις, πιο μεγάλη είναι σαν θησαυρός. Είναι μεγάλος ο θησαυρός που έχουμε στην περιοχή μας και στο μοναστήρι αυτό. Και αυτό είναι κυρίως που θέλει να υποδηλώσει η μεταφορά της Αγίας εικόνος εις τον πρόναο. Θέλει να προβάλλει αυτό το γεγονός. Είναι μεγάλος ο θησαυρός που έχουμε. Γιατί η παράδοση της Εκκλησίας θέλει να είναι η εικόνα της Θεοτόκου, η ιστορηθήσα, η πολουκά, η ερωτάτου που ψάλλουμε στην παράκληση. Την ιστορηθήσα, η πολουκά, η ερωτάτου, την οδηγήτρια. Η παράδοση θέλει ότι ο Ευαγγελιστής Λουκάς, όταν έφτιαξε αυτή την εικόνα, ζούσε ακόμη η Θεοτόκος. Την έδειξε και της είπε, «Σ' αρέσει η Παναγία μου, σου αρέσει αυτό που σου έκανα?» Και η Θεοτόκος είπε, «Η χάρις του εξαιμού τεχθέντος ή η μεταυτής». Και ευλόγησε αυτή την εικόνα. Αυτό θέλουμε να υποδηλώσουμε με την προβολή της εικόνας έξω, να το συνειδητοποιήσουμε. Ότι αυτή η εικόνα δεν είναι μία από τις πολλές. Είναι ό,τι ιερότερο και αρχαιότερο έχει η Εκκλησία μας. Η Ορθόδοξος Εκκλησία. Είναι μια εικόνα που έγινε από αποστολικά χέρια στην αποστολική εποχή και βρέθηκε φυλαγμένη σε αυτόν εδώ τον ιστορικό τόπο και ανακαλύφθηκε έπειτα από οράσεις και από οπτασίες και θαυμαστές επεμβάσεις του Θεού. Προτού αναφερθώ σε αυτές τις επεμβάσεις του Θεού, πρέπει να πω ακόμη ότι θα πρέπει να θεωρήσουμε μεγάλη ευλογία του Θεού αυτό το οποίο διέσωσε η παράδοση της Εκκλησίας. Και όταν λέγω παράδοση της Εκκλησίας, να ξέρετε ότι είναι η πρώτη πηγή της εκκλησιαστικής μας ζωής και ιστορίας. Ο Χριστός μας δεν έγραψε Ευαγγέλια κείμενα, προφορικά εδίδαξε. Και εκείνοι που τον ήκουσαν, προφορικά μετέδωσαν το Ευαγγέλιο, τη Νέα Αγγελία. Ένα μέρος της προφορικής παραδόσεως κατεγράφει από τους Ευαγγελιστάς και αποτέλεσε τα βιβλία της Καινής Διαθήκης. Αλλά η παράδοση είναι το μείζον και η Καινή Διαθήκη είναι το έλασον. Η παράδοση είναι η αστήρευτη δεξαμενή της πληροφορίας μας, των πληροφοριών μας. Και η Καινή Διαθήκη είναι η καταγραφή ενός μέρους της παραδόσεως. Λοιπόν, η παράδοση της Εκκλησίας μας θέλει ότι σε αυτόν εδώ τον τόπο ήρθε και έζησε ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Για να σκεφτείτε το αυτό. Ήρθε εδώ ο Ευαγγελιστής Λουκάς και σε αυτό το σπήλαιο, όπως ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στο σπήλαιο της Αποκαλύψεως στην Πάτμο έγραψε και ζωγράφησε και λειτουργήσε. Έγραψε το κατά Λουκάν τρίτον κατά σειρά Ευαγγέλιων και τις πράξεις των Αποστόλων.
Και σε ποιον έγραψε? Στον Κράτης των Θεόφιλων, όπως λέγει στην εισαγωγή του Ευαγγελίου του. Και ποιος ήταν ο Κράτης των Θεόφιλων? Ο ηγεμόν, ο Ρωμαίος ηγεμόν της εποχής εκείνης στην Αχαΐα. Άρα γράφει στον Άρχοντα, στον Ομάρχη θα λέγαμε σήμερα της Αχαΐας, βρισκόμενος εδώ για να τον κατηχήσει. Όλα αυτά συνηγορούν ότι εδώ ο Λουκάς ευλόγησε αυτόν τον τόπο με την παραμονή του. Έγραψε και ζωγράφησε και λειτουργήσε. Επιδεικνύουν οι πατέρες της Μονής από γενεά σε γενεά πίσω εδώ κάπου επάνω, πίσω από το ναό, ένα μικρό κύλωμα του βράχου που είναι ζωγραφισμένο προαμνημονεύτερων χρόνων. Και λέγεται ότι εκεί ήταν το σημείο όπου ο Ευαγγελιστής Λουκάς τελούσε ό,τι κάνουμε και εμείς σήμερα, τη Θεία Λειτουργία, την Ανέμακτο Μυσταγωγία. Λοιπόν, γιατί τα λέγω αυτά? Για να συνειδητοποιήσουμε ότι είμαστε σε ένα τόπο ιερό, ιερότατο, αγιασμένο από αποστολικά πόδια, από αποστολικά χέρια, από την αποστολική παρουσία του Ευαγγελιστού Λουκά, τον οποίο επίσης η παράδοση θέλει να τελευτά να αποθνίσκει απέναντι στην βιωτεία. Και έχουμε στο θαυμαστό τρόπο με τον οποίο η ιερά εικόνα από τη θαυμασμένη εδώ πέρα εβραϊκή. Οι εκτίτορες της Μονής, ο Σιωμαιών και ο Θεόδωρος, βρίσκονται στα Ιεροσόλυμα και ο καθένας εκεί, προσκυνητές αιώντες, βλέπουν στον ύπνο τους ένα όνειρο. Ο καθένας ξεχωριστά βλέπει το ίδιο όνειρο. Βλέπουν την Παναγία μας, τον Απόστολο Ανδρέα, τον Απόστολο των Πατρών και τον Ευαγγελιστή Λουκά να τους διηγούνται ότι πρέπει να έρθουν στην Αχαΐα για να ανακαλύψουν την Ιερά Εικόνα. Πηγαίνουν στο άγνωστο. Ξυπνάνε το πρωί και λένε, ξέρεις τι είδα απόψε, αυτό και αυτό. Και ο έτερος των αδερφών λέει, μα και εγώ το ίδιο είδα. Και ξεκινάνε στο άγνωστο και έρχονται εδώ, βρίσκονται τελικά κάπου απέναντι και όπως θα ξέρετε οι πολλοί, ίσως απέναντι είναι ένα δέντρο και ένας ναός και μια πηγή. Εκεί του συναντά μια τσοπανοπούλα, η Ευφροσύνη, η μετατάφτα Αγία Ευφροσύνη. Και τους καλεί με το όνομά τους, καλώς τους, τον Σιμεώνα και τον Θεόδωρο, καλώς τους. Και από εκεί και πέρα τους οδηγεί, εδώ που η Αγία Ευφροσύνη πάλι από οδηγημένη από τον Θεόν, μέσα στο σπήλαιο αυτό, ανεκάλυψε την Ιερά Εικόνα της Παναγίας μας. Αυτά γίνονται τον 4ο μετά Χριστό αιώνα, δηλαδή από το 300 έως το 399, και από τότε αυτό το μοναστήρι, παρά τις δυσκολίες, μένει ανοιχτό, όρθιο, ανάβει το καντήλι της Παναγίας, υμνείται ο Τριαδικός Θεός και μεγαλύνεται η Παναγία μας. Σε αυτό το τόπο ήρθαμε σήμερα, αδελφοί μου. Κι αν η εικόνα που είναι απ' έξω, είναι απ' έξω για να την δείτε και να την χορτάσετε, να την προσκυνήσετε και να την αγκαλιάσετε, να πάρετε τη χάρη της και την περαιτέρω πορεία της ζωής σας. Σήμερα λοιπόν που είμαι εδώ για να επισφραγίσω αυτά τα φτωχά που σας είπα, θα ήθελα να νοερά να βρεθούμε όλοι μπροστά στην εικόνα της Παναγίας μας, να γονατίσουμε την ψυχή και το σώμα μας, να ζητήσουμε από την Παναγία μας να γίνει η μεσήτρια για τις αμαρτίες μας και τα λάθη μας και τα ελαττώματά μας. Να ζητήσουμε εκείνη να μεσητεύσει για μας και για τον τόπο μας και για την ανθρωπότητα. Να της πούμε με όσο γίνεται πιο μεγάλη πίστη και σε μεσήτρια να έχω προς τον φιλάνθρωπον Θεόν. Μη μου ελέγξει τας πράξεις ενώπιον των αγγέλων. Παρακαλώ σε Παρθένε, βοήθησόν μη εν τάχει. Κι όταν καλύψουμε τα δικά μας τα αιτήματα, να προστάσουμε και τα αιτήματα των ανθρώπων της εποχής μας. Να την παρακαλέσουμε να βοηθήσει
τη σημερινή ανθρωπότητα που έχει τόσα προβλήματα. Να βοηθήσει τους αδελφούς μας της Βορείου Υπήρου που σήμερα δικάζονται σε αυτή τη μεγάλη ημέρα, βρήκε αυτό το άθεο καθεστώς, να βεβηλώνει τη γιορτή της Παναγίας μας και να προκαλεί κάθε Ορθόδοξο και κάθε Έλληνα. Δικάζονται σήμερα οι της Ομονίας στα Τύρανα, γιατί θέλουν να είναι άνθρωποι ελεύθεροι και χριστιανοί. Να παρακαλέσουμε την Παναγία μας για αυτούς, να τους προστατεύσει και να τους δυναμώσει στη δοκιμασία τους. Να παρακαλέσουμε την Παναγία μας για τους χριστιανούς μας στη Σερβία, στη Βοσνία και Ρεζεγοβίνη, που ταλαιπωρούνται και δοκιμάζονται, που βλέπουν τις εκκλησίες τους να καταστρέφονται από τα βέβυλα αλόθρησκα χέρια και τους σταυρούς των μνημείων να καταπατούνται και να γκρεμίζονται και τους τάφους των νεκρών τους να ανοίγονται και να βεβηλώνονται. Να παρακαλέσουμε για τη γειτονική Τουρκία που ήταν πάντοτε η αιτία της καταστροφής μας σαν έθνους. Να παρακαλέσουμε αυτή η μαστίγα της χολέρας που αρχίζει να σταματήσει πολύ γρήγορα και να μην βλάψει άλλους. Γιατί όποιος κι αν είναι ο άνθρωπος, ό,τι θρήσκευμα και εθνικότητα κι αν έχει, είναι άνθρωπος εικόνα του Θεού και έχει αξία, γιατί ο Χριστός σταυρώθηκε γι' αυτόν. Να σταματήσει την απειλή της χολέρας. Και για τους ανθρώπους που είναι κάτω στη Ρουάντα, πώς λένε, που πεθαίνουν κατά χιλιάδες από την πείνα και είδαμε τόσο σφιχτές εικόνες, να παρακαλέσουμε ο Θεός να φέρει ένα δικαιότερο κόσμο στη γη. Δεν μπορεί άλλοι να πετάνε τα βουνά του βουτύρου ή να θάβουν τα περισσεύματα της γης, τα προϊόντα μας, όπως τα ροδάκινα και τους γιαρμάδες τώρα στην Βόρειο Ελλάδα, τα πορτοκάλια και τα λεμόνια αργότερα στην περιοχή μας, να τα θάβουν σε χωματερές και ο κόσμος να πεθαίνει γιατί δεν έχει ένα ποτήρι νερό καθαρό. Αυτή η αδικία του κόσμου είναι κατάρα του Θεού. Να παρακαλέσουμε να γίνει ένας δικαιότερος κόσμος, ώστε όλοι να μπορούμε να ζήσουμε τίμια και καλά. Να παρακαλέσουμε τον Θεό και τον τόπο μας, που του αξίζει καλύτερη τύχη. Για τα νέα ζευγάρια που τόσο δυσκολεύονται να στήσουν το σπιτικό τους. Για τους νέους ανθρώπους που είναι τόσο επαναστατημένοι στην εποχή μας. Για τα παιδιά μας που πορεύονται χωρίς πηξίδα ζωής. Έχασαν τον μπούσουλα και δεν ξέρουν πού πηγαίνουν. Και κάθε μέρα βλέπουμε φόνους, θανάτους, όχι φόνους, θανάτους από τη μάστιγα των ναρκωτικών. Πιάστε, αδελφοί μου, τον παλμό της κοινωνίας. Πιάστε τον παλμό της εποχής. Κάνετε τον δικό σας παλμό και έτσι γονατίστε στην εικόνα της Παναγίας και παρακαλέστε τη. Ο πόνος των άλλων πρέπει να γίνει δικός μας πόνος. Και ο δικός μας πόνος πρέπει να γίνει πόνος όλων. Για να είμαστε μία πίμνη, εις πιμήν, και τότε όλοι μαζί, με ένα στόμα, με μια καρδιά, με μια θέληση, με μια φωνή να λέμε και εμείς τα λόγια της Παναγίας μας. Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριον και εγκαλίασε το πνεύμα μου επί το Θεό το σωτήρι μου. Αμήν. Σωτήριον, σωτήριον.